Εμείς σαν αναπηρικό κίνημα της Ελλάδος έχουμε βγάλει μία κάρτα η οποία είναι αναγνωρισμένη για τα άτομα με αναπηρία και η οποία αυτή την κάρτα είναι τύπου ταυτότητας και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει το άτομο με αναπηρία βάσει της κάρτας αυτή τη δείχνουν και δεν δείχνουν ένα πιστοποιητικό ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουμε, για να μην στοχεύεται το άτομο με αναπηρία. Ωστόσο με την κάρτα ακριβώς που δείχνει δεν φαίνεται ότι είναι άτομο με αναπηρία και έτσι λοιπόν πάμε να αποφύγουμε δηλαδή την στόχευση του αναπηρικού κινήματος. Αυτή η κάρτα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οπουδήποτε θέλει να περάσει γιατί έχει προτεραιότητα το άτομο με αναπηρία. Το ποσοστό αναπηρίας της κάρτας είναι πάνω από 50%. Έγιναν μεγάλοι αγώνες πολλά χρόνια η Εθνική Συνομοσπονδία δια του Προέδρου του Γιάννη του Βαρδακαστάνη. Έκαναμε μεγάλον αγώνα για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την κάρτα, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλη την βαβούρα και την ιστορία που πηγαίναμε σε κάθε υπηρεσία και δημιούργησαν προβλήματα ως άτομο με αναπηρία για να μπορέσει να προσέλθει μέσα στην υπηρεσία ως να έχει την προτεραιότητά του. Γιατί πήγαινε κάποιο άτομο με αναπηρία να περάσει μπροστά. Γιατί ενώ δικαιούνται την προτεραιότητα, αλλά δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και δείχναν και τα χαρτιά, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε δηλαδή να πετύχουμε 100% για να έχουμε την προτεραιότητα. Με το αποτέλεσμα φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε την κάρτα και να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε την προτεραιότητα. Μια επιστολή που στείλατε στον Υπουργό Παιδείας για το στιγματισμό ατόμων με αναπηρία και που ζητάτε να προστατευτούν αυτά τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτρες που έχουν σοβαρό θέμα. Παρουσιάστηκε μία άμπκη από τη Βόρεια Ελλάδα η οποία αυτή θέλει να λειτουργήσει ως εξής, να βάλει μία σαν φωτογραφία, όσο το καταλάβεις, επάνω να διακρίνεται το άτομο με αναπηρία ή η συνοδοί ή γονείς. Όταν ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και το έμαθε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδος και ο Σύλλογος Γονεών και Κηδεμόνων, αμέσως ξεσηκωθήκανε, διότι αυτά εμείς δεν τα δεχόμαστε, δεν τα δεχόμαστε δηλαδή για να γίνει στιγματισμός και να φαίνονται ότι αυτό είναι άτομο με αναπηρία. Αμέσως έγινε μία παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και ζητήσαμε να μην αυτή η ΆΜΚΕ ξεκινήσει τη διαδικασία της και μπαίνει μέσα στα σχολεία. Και για τον λόγο αυτό πάμε να προστατεύσουμε το αναπηρικό κίνημα και γιατί είπαμε δεν θέλουμε να το στοχεύσουμε και να ξεχωρίσουμε ότι είναι άτομο με αναπηρία, είναι συνοδός, είναι γονέας. Και καλούμε οποιοδήποτε κανείς θέλει να μάθει, τα σχολεία, οτιδήποτε, υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή, υπάρχουν περιφερειακές ομοσπονδίες, υπάρχουν τα σωματεία τα οποία μπορούν να μας καλούν και να τους ενημερώνουμε για οτιδήποτε ακριβώς θέλουν ή οτιδήποτε τους απασχολεί. Διότι εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε το αναπηρικό κίνημα στην περιφερεια Πελοποννήσου. Και πιστεύω αυτό το έχουμε κάνει, το έχουμε πετύχει. Καθημερινώς δεχόμαστε εδώ πέρα αιτήματα και έχουμε δύο υπαλλήλους οι οποίες ασχολούνται με όλη την Πελοπόννησο για τα αιτήματα και οτιδήποτε απασχολεί το άτομο με αναπηρία μέσα στην περιφέρεια Πελοποννήσου.